στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό από ένα σωματείο που πρώτο σε όλη την Ελλάδα έγραψε μέλη του όλων των ειδών τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, τους μόνιμους, τους επικουρικούς, τους εργολαβικούς, τους συμβασιούχους, τους ελαστικά εργαζόμενους και ανοίξαμε δρόμο για την ενότητα της εργατικής τάξης παρά τις σιρήνες και παρά τους δικαστικές διώξεις και παρά τα εμπόδια που βάζει η αστική τάξη στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και αυτό που θέλει να κάνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να βάλει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα, τους λέμε ξεκάθαρα, όπως δεν πέρασε πενονόμο Αξιόγλου, δεν θα περάσει και τώρα. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στα ζητήματα της υγείας. Σε καταστροφικά αποτελέσματα για την υγεία των λαϊκών στρωμάτων, οδήγησαν οι πολιτικές των κυβερνήσεων και πριν και μετά τα μνημόνια. Εφαρμόζοντας πιστά τις βάρβαρες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σφίγγουν απελπιστικά από χρόνο σε χρόνο την οικονομική θηλιά στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Έτσι λοιπόν, το 9% του πληθυσμού άνω των 18 ετών έχει αποκλειστεί από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιατί δεν έχει να πληρώσει. Η Ελλάδα έχει αυτή τη θλιβερή πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Τα στοιχεία αυτά που ανακοίνωσε πριν μία εβδομάδα η Eurostat για το 2018 αποκαλύπτουν την επιδείνωση της υγείας του λαού, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό αδυναμίας να πληρώσουν για ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα ήταν το 2010 μόνο το 4%, ενώ το 2016, εποχή του μνημονίου, αυτοί που δεν είχαν καθόλου να πληρώσουν για την υγεία τους εκτινάχτηκε στο 12%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συνεχώς μειούμενης από χρόνο σε χρόνο δημόσιας δαπάνης την τελευταία δεκαετία. Από τα 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 μειώθηκε στα 8,8 δις το 2017, μείωση σύμφωνα με στοιχεία δικά τους 43%. Η βάρβαρη αφέμαξη των ιστοτών και η κατακρεούργηση των συντάξεων οδήγησαν ακόμα περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά να μειώνουν τις δαπάνες τους για την υγεία. Και από 6,5 δις που πλήρωναν έφτασαν στα 5, δηλαδή δεν μπόρεσαν να δώσουν μειωμένες δαπάνες από τα ιδιωτικά νοικοκυριά 24%. Με άλλα λόγια, τα λαϊκά νοικοκυριά την τελευταία δεκαετία πλήρωναν και πληρώνουν από 5 ως 5,5 δις κάθε χρόνο από την τσέπη τους για την υγεία, για την πρόνοια και κάθε είδους φροντίδα. Όμως, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι λαγοί της, όπως είναι η ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, έχουν την προσοχή τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης των ομίλων στην υγεία. Και προσέξτε, ενώ θρηνούν υποκριτικά, ψεύτικα, για τα δεινά στην υγεία, τι προτείνουν? Συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Και λένε ξεδιάντροπα, μη φοβάστε τον ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ούτε να φοβάστε τον ανταγωνισμό ακόμα και μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων. Δηλαδή, επιχειρούν την εισαγωγή μεγαλύτερης εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας που έφερε σε αυτή τη δραματική κατάσταση. Και φτάσαμε σήμερα, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ο ένας στους 10, ένα στα 10 νοικοκυριά να πλήττεται από τις καταστροφικές δαπάνες υγείας. Και επειδή για κάποιους μπορεί να μην είναι αντιληπτό τι σημαίνουν καταστροφικές δαπάνες υγείας, σημαίνει ότι η άμεση δαπάνη του κάθε νοικοκυριού για υγεία υπερβαίνει το 40% των συνολικών δαπανών όταν έχουμε εξαιρέσει τις δαπάνες για φαγητό, για στέγαση, για υπηρεσίες. Δηλαδή, οι λαϊκές οικογένειες έχουν στεγνώσει πια οικονομικά,
και κόβουν το ψωμί τους, δεν ντύνονται, σταματούν να πληρώνουν το φως, το νερό, το τηλέφωνο για να πληρώνουν για την υγεία τους. Μάλιστα, τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού απειλούνται σε υψηλότερο ποσοστό από αυτές τις καταστροφικές δαπάνες. Αυτή είναι καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού για την οποία κομπορημονεί η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει βάλει χοντρά το χέρι της στην υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και έχει φτάσει τη φτώχεια στον κόσμο. Αλλά και η ανάπτυξη που υπόσχεται πομποδός η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εξίσου καταστροφική και κινείται στην ίδια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την πρόνοια. Η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας για την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην επικουρική ασφάλιση είναι στενά συνδεδεμένη με τη δράση των ασφαλιστικών εταιριών στα δημόσια νοσοκομεία και αυτό έχει θεσμοθετηθεί από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια και η δυνατότητα διείσδυσης των ασφαλιστικών εταιριών στα δημόσια νοσοκομεία και σε κάθε δομή δημόσιας υγείας δεν πειράχθηκε καθόλου από το ΣΥΡΙΖΑ και να αναφέρουμε το χοντρό παράδειγμα ότι ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες θέλησαν να διαχειρίζονται τα κρεβάτια λουξ στα νοσοκομεία το άφησε άθικτο ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πίστευε ότι κάποιος κόσμος θα κάνει ιδιωτική ασφάλιση. Όταν έφερε ο ίδιος τη φτώχεια στον κόσμο προσδοκούσε από την άλλη μεριά να κάνει ο κόσμος ιδιωτική ασφάλιση. Αυτά τα επικίνδυνα σχέδια αποτυπώνονται και στον προϋπολογισμό του 2020. Οι κρατικές δαπάνες για την υγεία και την πρόνοια περιορίζονται στη χρηματοδότηση ενός ελάχιστου βασικού πακέτου για όλους, αναντίστοιχου με τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα από τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενώ συγχρόνως ενισχύεται η διαχρονική μετακύληση ενός όλο και μεγαλύτερου τμήματος των δαπανών για τη λειτουργία των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στους ίδιους τους ασφαλισμένους και στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Η μείωση της συνολικής κρατικής δαπάνης για την υγεία κατά 182 εκατομμύρια για το 2020 προστίθεται στις τεράστιες μειώσεις των τελευταίων ετών που αγγίζουν το 28% παρά το γεγονός ότι για φέτος προβλέπεται αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 3%. Μάλιστα, η κυβέρνηση την ίδια ώρα που διατηρεί την κατάργηση στην ουσία της κρατικής χρηματοδότησης του ΕΟΠΗ στα ίδια επίπεδα, στα 100 εκατομμύρια της προηγούμενης κυβέρνησης προκειμένου να παραπλανήσει και να εγκλωβίσει το λαό, εμφανίζει την αύξηση της οροφής των δαπανών του προϋπολογισμού το ΕΟΠΗ για φάρμακα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η ραγδαία μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ κατά 230 εκατομμύρια ήρθε η πολύ μεγάλη μείωση τα προηγούμενα χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα κράτησε στα πανφτωχά 100 εκατομμύρια, το ίδιο συνεχίζει και η Νέα Δημοκρατία. Η εκ νέου μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία από τον κρατικό προϋπολογισμό έχασαν 700 εκατομμύρια στη χρηματοδότησή τους τα προηγούμενα χρόνια. Το 2019 ήρθε νέα μείωση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά 64 εκατομμύρια και το 2020 ακόμα νέο μείωση κατά 37 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν θα συνεχιστεί η άθλια κατάσταση, η συρρήκνωση και η υποβάθμιση των υπηρεσιών, τα κλειστά κρεβάτια στις ΜΕΘ που ενώ χρειαζόμαστε πάνω από 3.000 κρεβάτια για μονάδες εντατικής θεραπείας λειτουργούν μόνο τα 550 και αυτά με μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Θα συνεχιστούν τα κλειστά τμήματα, τα ράτζα, οι τεράστιες λίστες αναμονής για θεραπείες, για εξετάσεις, για χειρουργία και πάει λέγοντας και οι προσλήψεις με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
και έφτασε στο σημείο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα το συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία, πάνω από το 20% των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές υγείας να είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, φύγε εσύ, έλα εσύ, με αιτήσιες συμβάσεις και κοροϊδία στον εργαζόμενο. Και βέβαια, μέσα στον προϋπολογισμό, παρά τις καταδιαστήματα εξαγγελίες, δεν μας λένε πόσες θα είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μας λένε δήθεν ότι θα υπάρξει μία αύξηση ολίγων εκατομμυρίων για τη μισθοδοσία. Μα αυτή η αύξηση αφορά μόνο τις ορειμάνσεις. Πόσες θα είναι, παραδείγματος χάρη, οι προσλήψεις στον Ευαγγελισμό, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, που αυτή τη στιγμή έχει 830 κενές οργανικές θέσεις. Οι διοικήσεις, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας, ζητάνε μόνο τις 170 και θα προσληφθούν στο τέλος μόνο 70. Αυτή είναι η λογική τους για τις προσλήψεις. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει αυξημένη ανάγκη για κάλυψη υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου, με κριτήριο τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, κάθε ηλικίας, όλων των τμήματων του πληθυσμού. Η κοροϊδία των τόμι που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα δρούν ως gatekeeper για τους εργαζόμενους και τα επικίνδυνα στελεχωμένα κέντρα υγείας, είναι το αποτύπωμα της λιτότητας και της ληστείας του λαού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό που πρόκειται όντως να αναβαθμιστεί είναι η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, προκειμένου να έχουν έσοδα, η προσαρμογή τους στο κριτήριο της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, που δεν αφορά μόνο τον έλεγχο των δαπανών, αλλά όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, θα αφορά και τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φορέων στα νοσοκομεία για αύξηση των εσόδων, για να λειτουργούν με καθαρά, επιχειρηματικά κριτήρια. Ξεδιάντροπα ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη του 19 έστειλε στα νοσοκομεία σε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά 18 νοσοκομεία να κοστολογήσουν λεπτομερώς το πόσο κοστίζει η κάθε νόσος, τα περιβόητα DRGs. Δηλαδή, θα λέει, παραδείγματος χάρη, το οξύ έμφραγμα θα πρέπει το Ταμείο να πληρώσει 3.000 ευρώ. Το έμφραγμα με επιπλοκή θα πληρώνει 6.000 ευρώ. Εάν ο ασθενής χρειάζεται διασωλήνωση, θα πληρώνει 9.000 ευρώ το Ταμείο, και αν δεν μπορεί το Ταμείο, θα πληρώνει ο άρρωστος. Δηλαδή, η ζωή μας η ίδια, αγαπητοί συναδέρφισες και συνάδελφοι, μπαίνει στη διατίμηση. Το παράδειγμα της διάλυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της δευτεροβάθμιας, ήρθε να το δείξει περίτρανα και αυτό το εσχρό πράγμα που επιχείρησε να κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Του χαλάσαμε τα σχέδια. Δεν μπόρεσαν να πείσουν τους συναδέρφους και έστειλαν τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους αγωνιζόμενους νοσοκομιακούς γιατρούς και όλους τους μαχόμενους υγειονομικούς. Τους χαλάσαμε τα σχέδια και θα τους χαλάμε συνεχώς τα σχέδια. Δεν μπορεί να μπει φραγμό στην υγεία. Γι' αυτό και εμείς, οι μαχόμενοι υγειονομικοί, καλούμε το λαό σε πραγματική συμμαχία για να τους ματαιώσουμε αυτά τα σχέδια. Συναδέρφισες και συνάδελφοι, επειδή τα σχέδιά τους είναι η σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα και επειδή ΣΒΙΤ υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια στα νοσοκομεία, με την εκχώρηση της καθαριότητας, της σύντησης, της φύλαξης και τεχνικών υπηρεσιών σε αδίστατους εργολάβους, αυτό είναι ΣΔΙΤ. ΣΔΙΤ είναι και η εκχώρηση υπηρεσιών μηχανογράφησης οικονομικών σε ιδιώτες. Μεγαλοπρεπώς τα παραχώρησαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και ας έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να κομπορημονεί ότι δήθεν έδιωξε τους εργολάβους από τα νοσοκομεία. Αφού λοιπόν έστρωσαν μαζί το έδαφος όλοι αυτοί που αναφέρθηκαν, τώρα το κερασάκι στην τούρτα το φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
Να τι προτείνει λοιπόν η ηγεσία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που έδρασε ως λαγός, αφού και οι δήθεν επιστημονικές επιτροπές εδώ και πολλά χρόνια επί όλων των κυβερνήσεων τι προτείνουν? Τα νοσοκομεία να είναι πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νομικά πρόσωπα, να είναι θυγατρικές επιχειρήσεις των υγειονομικών περιφερειών. Τα νοσοκομεία, θυγατρικές επιχειρήσεις των υγειονομικών περιφερειών, που κατ' όνομα θα παραμείνουν οι υγειονομικές περιφέρειες σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τι άλλο προτείνουν? Συγχωνεύσεις και κατάργηση νοσοκομείων. Και η κατάργηση νοσοκομείων που έκανε η Νέα Δημοκρατία έμεινε ανέγγιχτη από το ΣΥΡΙΖΑ, ανέπαφη, και αυτές οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις θα επεκταθούν. Άρα θα έχουμε λιγότερα νοσοκομεία, λιγότερες νοσηλευτικές κλίνες και αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού, αφού βάζουν ζήτημα και στην εύκολη μετακίνηση υγειονομικών από χώρο σε χώρο. Οι μόνιμοι γιατροί, διευθυντικά στελέχη, θα είναι μόνο το 25% του συνόλου των γιατρών σε κάθε νοσοκομείο. Όταν η νοσηλεία ξεπεράσει το προβλεπόμενο κόστος, με μαθηματική ακρίβεια θα πληρώνει ο ασθενής, και ας έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά μέσω των φόρων και των εισφορών. Αυτά και άλλα φρικιαστικά τα ετοιμάζουν χρόνια τώρα στην ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, ο λαός μας πρέπει να απορρίψει αυτή την πολιτική και να δυναμώσει τον αγώνα του για αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Με πλήρη κρατική χρηματοδότηση από τη φορολογία του κεφαλαίου και τον κρατικό προϋπολογισμό, σε ένα σύστημα που θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, όπως αυτές προσδιορίζονται με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια και όχι με γνώμονα το αβυσσαλαίο κέρδος των επιχειρηματιών της υγείας και του φαρμάκου. Με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για όλους τους κλάδους, για όλους τους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι στόχοι μας δεν είναι επιθυμία κάποιων ονειροπόλων. Είναι πραγματική ανάγκη του λαού. Οι στόχοι μας είναι ρεαλιστικοί και δεν πρέπει ούτε στιγμή να ξεφύγουμε από αυτούς τους στόχους του αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας. Αυτούς τους στόχους πιστεύουμε και θα αγωνιστούμε και για την ανακούφιση του λαού και των μαχόμενων υγειονομικών, αλλά και για την τελική τους πραγμάτωση, γιατί δεν θα σταματήσει ο αγώνας δίπλα στο καθημερινή ανακούφιση, δίπλα στον κόσμο που υποφέρει, να οραματιζόμαστε και να παλεύουμε για την οριστική κατάκτηση των στόχων μας, που δεν είναι άλλος από την επικράτηση των στόχων του ταξικού εργατικού κινήματος. Αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν. Ο προϋπολογισμός, όσο και να ψηφίζουν, τόσο θα μαυρίσκουν στους δρόμους, όσο και να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις, όσο και να απαγορεύσουν τις γενικές συνελεύσεις, όσο και να βάζουν εμπόδια στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και κοντά τους έχουν τους στρατηγικούς συμμάχους. Οι στρατηγικοί τους σύμμαχοι δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες υγείας, είναι και κάποιοι υπάλληλοι, οι στρατηγικοί του σύμμαχοι, που είναι φίλοι των Αμερικάνων και κάνανε πορεία μέχρι το Σύνταγμα και μετά στη Μεγάλη Βρετανία. Οι στρατηγικοί του σύμμαχοι είναι τα τροκτικά της υγείας. Οι στρατηγικοί του σύμμαχοι είναι και διάφοροι οπορτουνιστές, οι οποίοι θέλουν να λιδωρήσουν τον αγώνα του ταξικού εργατικού κινήματος. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Η τρομοκρατία, η απεργοσπασία, η υποταγή δεν θα περάσουν. Γεια σας.